Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσμου στις Μοίρες, όπου έγιναν rapid test μέσα από αυτοκίνητο σε δημότες από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, με τα αποτελέσματα να προκαλούν ανακούφιση. Από τις 261 δειγματοληψίες, μόλις ένα ήταν το θετικό κρούσμα κορονοϊού. Για μας το σημαντικό είναι ότι υπάρχει προσέλευση σήμερα. Είχαμε κάνει ένα κάλεσμα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δώσει να καταλάβουν όλοι ότι αυτό είναι καθαρά προληπτικό και απαιτείται να γίνει στην περιοχή μας, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα σε ποιο βαθμό βρίσκεται αυτή τη στιγμή το υγειικό φορτίο στην περιοχή μας. Ωραία δουλειά γίνεται, γιατί αλλιώς πώς θα ξέρει ο άλλος τι έχει, αν περνάμε κατάσταση δύσκολη αυτό. Καλά είναι να μπορέσει όλος ο κόσμος να μπορέσει να περάσει, να ελεγχθούμε πριν μας πιάσει η επιδημία στα πόδια μας. Ήδη ετοιμάζουμε με την επόπτριά μας την κυρία Καρπούζη στο νομό Λασιθίου τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ώστε να προγραμματίσουμε τεστ ταχείας ανίχνευσης και στον Δήμο Σιτίας. Οι δωρεάν δειγματοληψίες ξεκίνησαν στις 11 το πρωί και ολοκληρώθηκαν στις 3 το μεσημέρι μπροστά από το Δημαρχείο Φεστού, υπό την επίβλεψη του επόπτη κινητών ομάδων υγείας Ηρακλείου του ΕΟΔΗ, Παναγιώτη Μαματζάκη. Και η ΔΥΠΕ αλλά και ο ΕΟΔΗ μας έχει δώσει μια αυτονομία, διότι ξέρουμε τις περιοχές μας. Μετά το Μαλαβίζη σκέφτομαι θα ξανακάνουμε Ηράκλειο, κάπου πιο κεντρικά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Έχουμε τώρα τη γνώση, έχουμε την εμπειρία. Αυτά τα τεστ γίνονται για όλο τον κόσμο. Ο καθένας μπορεί να περάσει να ληφθεί τεστ από το αυτοκίνητο. Μόνο με το άμκο και τον αριθμό, ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα ενημερωθεί το επόμενο δύο για το αποτέλεσμα. Είναι μια προσπάθεια που στοιχίζεται στην Κρήτη. Όπως βλέπετε σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να κρατήσουμε το Δήμο Φεστού σε επίπεδα τα οποία είναι μέχρι τώρα πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω να το καταφέρουμε ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία που είναι το πρώτο στο αγαθό. Να μην εφησυχάσουμε το μήνυμα της Λένας Μπορμπουδάκη, η οποία βρέθηκε στις Μοίρες μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες Λάμπρο Βαμβακά και Νίκο Συριγωνάκη. Η δράση συνδιοργανώθηκε από τον ΕΟΔΗ, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τον Δήμο Φεστού, με τη συμβολή του Τμήματος Τροχείας, το οποίο συνέβαλε στην ομαλή προσέλευση και διεξαγωγή των τεστ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κόπος, είναι ανθρώπινο, ωστόσο θα πρέπει για να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία στον τόπο μας να μην εφησυχάζουμε. Άλλωστε για να πετύχουμε την ανοσία στον πληθυσμό μέσα από την εμβολιαστική κάλυψη χρειάζεται ακόμα χρόνος και προσπάθεια. Ελπίζουμε στην Κρήτη και στις Μοίρες να συνεχίσουν τα καλά αποτελέσματα που έχουμε, να διατηρηθούμε πολύ χαμηλά. Ελπίζουμε να μην βρίσκουμε κανένα. Τις επόμενες μέρες το κλιμάκιο θα βρεθεί στην Ανατολική Κρήτη, ενώ σε επόμενη φάση σε Μαλεβίζη, Ηράκλειο, Μάλια και Χερσόνησο. Και επίσης, εχθές που είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρό μας, τον κ. Κουμανέα, αρχίζουμε από την μεθεπόμενη εβδομάδα, πιθανόν ή τέλος της επόμενης, τα κορίτσια τους εμβολιασμούς. Οπότε οι μονάδες θα έχουμε δύο. Αυτούς που θα εμβολιάζουν και αυτούς που θα κάνουν τεστ. Σε όλες τις κλειστές δομές που εμείς μέχρι τώρα συντηρούσαμε PCR τεστ.